Γεια σας, είμαι η Σοφία, βλέπετε παραλίγο και σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε μία πλεκτή τσάντα pied de poule με βελονάκι. Θα δείτε επίσης μία εύκολη εκδοχή της φόδρας και πώς την περνάμε. Μείνετε να δείτε! Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το βίντεο είναι μία ευγενική χορηγία του καταστήματος Νήμα Κιλκής. Το Νήμα Κιλκής διαθέτει και εξαιρετικό e-shop, τη διεύθυνση τη βλέπετε στην οθόνη σας και θα τη δείτε και κάτω στην περιγραφή του βίντεο μαζί με το link που περιλαμβάνει όλα τα υλικά της τσάντας. Στο Νήμα Κιλκής θα βρείτε καταπληκτικά αξεσουάρ και νήματα για τσάντες και όχι μόνο, αμιγκουρούμι, πλεκτά σανδάλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και θα γνωρίσετε την Ανίτα και το υπέροχο team της. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα χρειαστούμε για αυτήν την τσάντα. Θα χρειαστείτε λοιπόν ένα καρούλι νήμα καλυψό μαύρο της εταιρείας Serial, ένα καρούλι νήμα καλυψό λευκό, είναι των 4 mm από πολυαμίδιο, βελονάκι νούμερο 3 και βελονάκι νούμερο 5, μία μαύρη διάτρητη βάση δερματίνης σε οβάλ σχήμα, ένα μαύρο διάτρητο καπάκι για τσάντες τύπου Firenze, ένα μαύρο επεκτηνόμενο λουρί ώμου από δερματίνη, δύο μεγάλους ανοιγόμενους κρίκους, ένα κομμάτι ύφασμα για φόδρα, μια κυρτή βελόνα και κλωστή για ράψιμο, μεζούρα, σακοβελόνα, καρφίτσες, 3-4 ποντοδείκτες, μυτοτσίμπιδο, πενσάκι δηλαδή, αναπτήρα και ένα ψαλίδι. Ξεκινήστε με το βελονάκι νούμερο 3 και κάντε μία θηλιά. Βάλτε το βελονάκι πάνω στο νήμα, περιστρέψτε το γύρω από το νήμα και περάστε τη θηλιά. Τέλος, τραβήξτε την ουρά για να σφίξει η θηλιά. Μπορείτε να κάνετε τη θηλιά σας και με τον εύκολο τρόπο. Φέρτε τη βάση κοντά και θέλουμε τώρα να περάσουμε τη θηλιά μας στη δεύτερη τρύπα από τα αριστερά. Οπότε ελευθερώστε το βελονάκι, βουτήξτε στη δεύτερη τρύπα και τραβήξτε την θηλιά προς τα έξω. Τοποθετήστε το νήμα στο αριστερό σας χέρι, μπείτε στην επόμενη τρύπα στα αριστερά σας, πάρτε νήμα και περάστε το. Και περάστε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη, κάνοντας βουβό γαϊτανάκι. Μετά τραβήξτε τη θηλιά σας να φτάσει στην επόμενη τρύπα, βουτήξτε στην τρύπα αυτή, πάρτε πάλι νήμα, περάστε το και κάντε ένα βουβό γαϊτανάκι. Τραβήξτε τη θηλιά ως την επόμενη τρύπα και επαναλάβετε. Βουτήξτε, πάρτε νήμα και περάστε το. Και περάστε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη κάνοντας ένα βουβό. Συνεχίστε έτσι, γεμίζοντας κάθε τρύπα με ένα βουβό γαϊτανάκι, μέχρι να γεμίσει και η τελευταία τρύπα. Όταν δουλέψετε και την τελευταία τρύπα, μπείτε και πάλι στην αρχική, από αυτήν που ξεκινήσατε, και κάντε το τελευταίο σας βουβό εκεί. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα αλλάξτε το βελονάκι σας με το νούμερο 5 και κάντε δύο αλυσίδες. Πάρτε νήμα, περάστε το, τεντώστε και λίγο και επαναλάβετε μία ακόμα φορά. Τώρα κάντε ένα ποδαράκι μέσα στο πρώτο βουβό της βάσης. Πάρτε νήμα και μπείτε κάτω από τις δύο θηλιές. Έτσι. Πάρτε νήμα,
Περάστε το. Πάρτε πάλι νήμα, περάστε δύο θηλιές στο βελονάκι σας, πάρτε και πάλι νήμα και περάστε τις δύο τελευταίες θηλιές. Κάντε ένα ακόμα ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Αυτός ο πρώτος γύρος είναι λίγο μπελαλής, αλλά όλη η υπόλοιπη τσάντα είναι παιχνιδάκι, σας το εγγυώμαι. Τώρα πλέξτε τρία ποδαράκια στον επόμενο πόντο, τον γωνιακό πόντο. Ένα. Δύο. Τρία. Η βάση μας έχει άλλες τρεις γωνίες, άλλους τρεις γωνιακούς πόντους, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τελευταίος, και σε κάθε έναν από αυτούς θα κάνετε από τρία ποδαράκια. Σε όλους τους υπόλοιπους πόντους της βάσης από δύο ποδαράκια. Δύο ποδαράκια λοιπόν εδώ, στον επόμενο πόντο. Αυτό ήταν το πρώτο. Θα κάνουμε ένα ακόμα μέσα στον ίδιο πόντο. Επαναλάβετε στον επόμενο πόντο, από δύο ποδαράκια λοιπόν σε κάθε πόντο, μέχρι την επόμενη γωνία, όπου θα κάνετε τρία ποδαράκια. Και έτσι θα συνεχίσετε όλον τον υπόλοιπο πρώτο γύρο. Επάνω βλέπετε το σύνολο των πόντων, οι γωνίες μας δίνουν έξτρα 4 πόντους και ανεξάρτητα από τις τρύπες της βάσης σας, ο πρώτος γύρος πρέπει να έχει ζυγό αριθμό πόντων. Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ πάνω δεξιά. Τελευταίος πόντος του πρώτου γύρου. Κάντε δύο ποδαράκια και σε αυτόν τον πόντο για να τελειώσουμε τον πρώτο γύρο. Αυτό ήταν το πρώτο. Και θα κάνουμε ένα ακόμα μέσα στον ίδιο πόντο. Και για να πάμε στον δεύτερο γύρο, βουτήξτε στον πρώτο πόντο του γύρου και στις δύο θηλιές και κάντε ένα βουβό. Πάτε νήμα, περάστε το και περάστε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη πολύ πολύ σφιχτά. Κάντε και μία αλυσίδα για να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Σημειώστε ότι καμία αλυσίδα δεν μετράει σαν πόντο σε αυτή την τσάντα, από την αρχή ως το τέλος. Τώρα αρχίζει το σχέδιο. Κάντε ένα ποδαράκι στον ίδιο πόντο, εδώ που κάνατε το βουβό. Ένα κανονικό ποδαράκι. Και μετά ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Βουτήξτε στον πόντο και στις δύο θηλιές, πάρτε νήμα, περάστε το, πάρτε πάλι νήμα και περάστε και τις δύο θηλιές στο βελονάκι σας. Αυτό ήταν ένα άριχτο. Τώρα πλέξτε ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο. Και ένα άριχτο στον επόμενο. Θα επαναλάβετε αυτούς τους δύο πόντους, ένα ποδαράκι στον πρώτο πόντο και ένα άριχτο στον επόμενο, ως το τέλος του γύρου. Και ο τελευταίος πόντος του γύρου πρέπει να είναι ένα άριχτο. Γιατί κάθε μαύρος γύρος θα ξεκινάει με ένα ποδαράκι και θα τελειώνει με ένα άριχτο. Για να περάσουμε στον τρίτο γύρο, βουτήξτε στον πρώτο πόντο του δεύτερου γύρου και θα ενώσουμε με ένα βουβό, αλλά θα αλλάξουμε χρώμα νήματος. Πάρτε λοιπόν το λευκό νήμα, διπλώστε την άκρη, βουτήξτε την και περάστε θηλιά. Τραβήξτε όλες τις ουρές σφιχτά και περάστε την άσπρη θηλιά μέσα από την μαύρη όσο πιο σφιχτά μπορείτε.
σε ένα βουβό. Τραβήξτε σφιχτά-σφιχτά τις ουρές. Και την άσπρη ουρίτσα θα τη δέσουμε κόμπο με το μαύρο νήμα για να ασφαλίσουμε το λευκό νήμα που μόλις ξεκινήσαμε. Σφιχτά-σφιχτά. Ξεκινήστε τον τρίτο γύρο με ένα άριχτο μέσα στον ίδιο πόντο. Ουτίξτε στον ίδιο πόντο που κάναμε το βουβό, πάρτε νήμα, ρίχτε και την ουρίτσα στο βελονάκι για να την πάρετε μαζί. Πέραστε θηλιά, πάρτε πάλι νήμα και πέραστε και τις δύο θηλιές στο βελονάκι σας. Και τραβήξτε και πάλι τις ουρές σφιχτά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα άριχτο και έτσι θα ξεκινάει κάθε άσπρος γύρος. Με ένα άριχτο, εκεί που στο προηγούμενο γύρο υπήρχε ποδαράκι. Ρίξτε τώρα το μαύρο νήμα στα δεξιά σας να αποφύγετε τα μπουρδουκλώματα και κάντε ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο. Και ρίξτε και την ουρίτσα στο βελονάκι για να την πάρετε μαζί. Αυτό ήταν το πρώτο ποδαράκι του τρίτου γύρου. Τώρα πλέξτε ένα άριχτο στον επόμενο. Πάντα μαζί με την ουρίτσα. Και μετά ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο. Με άλλα λόγια, αντιστρέψαμε τη σειρά των πόντων. Πρώτα ένα άριχτο και μετά ένα ποδαράκι σε κάθε άσπρο γύρο. Τώρα λοιπόν ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Αυτή η ουρίτσα έχει τον ατελείωτο. Δεν ξέρω πότε θα την ξεφορτωθούμε. Και ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο. Εντάξει, νομίζω ότι την ξεκάναμε με αυτόν τον τελευταίο πόντο. Θα επαναλάβετε αυτούς τους δύο πόντους, ένα άριχτο στον πρώτο πόντο και ένα ποδαράκι στον επόμενο, ως το τέλος του τρίτου γύρου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέλος του τρίτου γύρου και ο τελευταίος πόντος είναι ένα ποδαράκι. Σημειώστε λοιπόν ότι κάθε άσπρος γύρος ξεκινάει με ένα άριχτο και τελειώνει με ένα ποδαράκι. Για να περάσουμε στον τέταρτο γύρο, μπείτε στον πρώτο πόντο του τρίτου γύρου και κάντε ένα βουβό παίρνοντας νήμα από το άλλο χρώμα. Αλλά πριν από αυτό, τραβήξτε το άσπρο νήμα σφιχτά και αφήστε το στα δεξιά σας. Πιάστε το μαύρο νήμα με το αριστερό, πάρτε νήμα, περάστε θηλιά και περάστε τη μαύρη θηλιά μέσα από την άσπρη σε ένα σφιχτό βουβό. Τραβήξτε και πάλι τα νήματα σφιχτά, αυτό θα βαρεθείτε να τα ακούτε. Και κάντε μία αλυσίδα για να αρχίσει ο τέταρτος γύρος. Πάρτε νήμα και περάστε το. Και αφού πρόκειται για μαύρο γύρο, θα ξεκινήσουμε με ένα ποδαράκι στον ίδιο πόντο, εδώ που κάνατε το βουβό. Πάντα αφήνετε το μη ενεργό νήμα στα δεξιά σας για να μην κλαίτε αργότερα. Τώρα κάντε ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Ένα ποδαράκι στον επόμενο. Ένα άριχτο στον επόμενο πόντο.
και συνεχίστε επαναλαμβάνοντας αυτούς τους δύο πόντους μέχρι το τέλος του τέταρτου γύρου. Είμαστε στο τέλος του τέταρτου γύρου, ο τελευταίος πόντος είναι ένα άριχτο, όπως πρέπει να είναι σε κάθε μαύρο γύρο, διαφορετικά κάτι δεν πήγε καλά. Και πάλι θα κάνουμε ένα βουβό, παίρνοντας θηλιά από το νήμα του άλλου χρώματος, για να περάσουμε στον πέμπτο γύρο. Βουτήξτε λοιπόν στον πρώτο πόντο του τέταρτου γύρου, ρίξτε και το μη ενεργό νήμα στα δεξιά σας, πάρτε λευκό νήμα, περάστε το, τραβήξτε καλά τις ουρές και περάστε τη λευκή θηλιά μέσα από τη μαύρη, κάνοντας ένα σφιχτό βουβό. Τραβήξτε και πάλι τα νήματα και κάντε μία αλυσίδα για να αρχίσει ο πέμπτος γύρος. Και αφού έχουμε άσπρο γύρο, ξεκινάμε με ένα άριχτο στον ίδιο πόντο, εδώ που κάναμε το βουβό. Ακολουθεί ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο. Ένα άριχτο στον επόμενο και πάει λέγοντας. Θα ολοκληρώσετε τον πέμπτο γύρο ακριβώς όπως τον τρίτο. Και θα επαναλάβετε τον τέταρτο και πέμπτο γύρο, ώσπου να φτάσετε στο τέλος του 18ου γύρου, όπου θα σας συναντήσω για τη συνέχεια. Και πάλι εδώ, στο τέλος του 18ου γύρου, ο τελευταίος πόντος είναι ένα άριχτο και τώρα θα κόψετε το μαύρο νήμα και θα λύσετε και τη θηλιά. Περάστε την ουρίτσα στη σακοβελόνα σας. Αν έχετε τον τύπο που έχει την μπετονιά για μάτι, είναι πολύ βολικό. Βουτήξτε στον πρώτο πόντο του 18ου γύρου και στις δύο θηλιές και περάστε το νήμα στο εσωτερικό της τσάντας. Τραβήξτε και την ουρά. Μετά βουτήξτε στον τελευταίο πόντο του 18ου γύρου, στην πίσω θηλιά μόνο, και τραβήξτε την ουρά μέσα. Στη συνέχεια κρύψτε την ουρά στο εσωτερικό της τσάντας. Κάντε και μερικούς κόμβους πριν κόψετε το περίσσευμα και τέλος κάψτε την άκρη με τον αναπτήρα. Τώρα κόψτε και το άσπρο νήμα και επαναλάβετε τη διαδικασία.
Θυμηθείτε να ασφαλίσετε και την ουρίτσα της βάσης, αν και είμαι σίγουρη ότι φανήκατε σοφότεροι από μένα και το κάνατε πολύ νωρίτερα, προτού η τσάντα φτάσει στο ύψος στον Λευκό Πύργο. Και με αυτό τελειώσαμε το σώμα της τσάντας. Τώρα πιέστε τα χείλη και διπλώστε την τσάντα με προσοχή και πάμε να περάσουμε το καπάκι. Τοποθετήστε την τσάντα με την πλευρά της ραφής επάνω και το άνοιγμα κοντά σας. Πάρτε το καπάκι και τοποθετήστε το ώστε οι τρύπες να συμπίπτουν με τον 16ο γύρο της τσάντας. Χρησιμοποιήστε τους ποντοδείκτες για να στερεώσετε το καπάκι. Πρέπει να υπάρχει περιθώριο 4 πόντων στα δεξιά και τα αριστερά. Τώρα κόψτε ένα κομμάτι μαύρο νήμα μήκους περίπου 70 cm και περάστε το στη σακοβελόνα. Περάστε τη βελόνα από το εσωτερικό της τσάντας και θα τη βγάλετε από τη δεύτερη τρύπα στο καπάκι. Αλλά πριν από αυτό, φροντίστε να κάνετε έναν κόμπο, αφήνοντας όμως μια μακριά ουρά. Θα σας δείξω τώρα περίπου σε τι μήκος, κάπου τόση, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, που θα χρειαστεί στο τέλος για να στερεώσετε το νήμα στο εσωτερικό της τσάντας. Βγάλτε λοιπόν τη βελόνα από τη δεύτερη τρύπα. Γυρίστε πίσω και βουτήξτε στην πρώτη τρύπα. Και περάστε μέσα από το πλεκτό. Είναι σημαντικό οι βελονιές αυτές να είναι πολύ σφιχτές. Στη συνέχεια περάστε τη βελόνα από το πλεκτό και βγάλτε την από την τρίτη τρύπα. Τραβήξτε σφιχτά. Γύριστε πίσω και βουτήξτε στη δεύτερη τρύπα και περάστε πάλι μέσα από το πλεκτό. Επαναλάβετε στην τέταρτη τρύπα και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι και την τελευταία τρύπα. Όταν ράψετε το καπάκι, κρύψτε και στερεώστε σφιχτά τις ουρές της αρχής και του τέλους στο εσωτερικό της τσάντας, με τον γνωστό τρόπο. Σειρά έχει το κούμπομα. Στρίψτε και απελευθερώστε το αρσενικό τμήμα του κουμπώματος και τώρα θα χρειαστούμε το μυτοτσίμπιδο. Στο πίσω μέρος του κουμπώματος υπάρχουν δύο λάμες. Ανοίξτε τις με το πενσάκι και αφαιρέστε την μεταλλική πλάκα. Αυτήν. Όσο πιο ίσχυες είναι οι λάμες, τόσο πιο εύκολα θα μπουν στο πλεκτό. Τώρα εντοπίστε το κέντρο του 8ου γύρου και τοποθετήστε το κούμπομα.
Το καπάκι θα σας βοηθήσει να κεντράρετε. Καλού κακού όμως, πάρτε και τη μεζούρα. Ακριβώς στο κέντρο. Και τώρα θα τοποθετήσουμε την μεταλλική πλάκα πάνω από τις λάμες στο εσωτερικό της τσάντας. Λυγίστε τις λάμες προς τα έξω με το πενσάκι για να ασφαλίσετε. Είναι έτοιμο, ας κάνουμε και μια δοκιμή. Τέλεια. Και περνάμε στη φόδρα. Μετρήστε την μισή περιφέρεια της τσάντας, τη μισή περίμετρο, και το ύψος της. Το βάθος της το ξέρουμε γιατί είναι περίπου ίδιο με αυτό της βάσης. Είναι γύρω στα 8,5 cm, λίγο παραπάνω. Κόψτε τώρα δύο ίδια κομμάτια υφάσματος. Βλέπετε πάνω πώς θα υπολογίσετε τις διαστάσεις. Βλέπετε την εξίσωση. Και ράψτε τρεις πλευρές μαζί, αφήνοντας μία πλευρά, σε κάθε κομμάτι ενώ, για άνοιγμα. Χρησιμοποιήστε τη μηχανή ή το χέρι, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα. Και οι δύο πλευρές ραμμένες μαζί, δεξιά και αριστερά. Αυτά τα αυτάκια που βλέπετε είναι ο ευκολότερος τρόπος να κάνετε βάση. Ράβετε κάθετα κάθε γωνία της τσάντας, κάθετα στη ραφή της βάσης και σχηματίζετε ένα τρίγωνο που έχει το ίδιο φάρδος με τη βάση της τσάντας. 8,5 cm είναι αυτή η κάθετη ραφή που βλέπετε. Αυτή λοιπόν είναι η πιο εύκολη φόδρα που μπορείτε να φτιάξετε. Θα τη γυρίσω από την καλή να τη μοστράρω. Δεν είναι και άσχημο, ε! Δείτε τις γωνίες, συμπαθέστατες. Και για να προχωρήσουμε, τη γυρνάμε και πάλι από την ανάποδη. Θα βλέπετε δηλαδή την ανάποδη. Η καλή θα είναι στο εσωτερικό. Και τοποθετούμε τη φόδρα μέσα στην τσάντα. Στερεώστε με μερικές καρφίτσες. Και στη συνέχεια διπλώστε ένα κομμάτι κλωστή, περάστε τις ουρίτσες από το μάτι στην κυρτή βελόνα, βουτήξτε τη βελόνα στο ύφασμα και περάστε και από το πλεκτό χωρίς να μπαίνετε πολύ βαθιά και βγάλτε τη βελόνα μία βελονιά αριστερά. Περάστε την μέσα από τη θηλιά στο τέλος της κλωστής, έτσι θα αποφύγετε να κάνετε κόμπο και επιστρέψτε από εκεί που βουτήξατε, στο σημείο που βάλατε τη βελόνα. Θα βγείτε σε απόσταση 2 βελονιών αριστερά, περίπου ένα εκατοστό δηλαδή. Τώρα γυρίστε και βουτήξτε στο τέλος της πρώτης σας βελονιάς. Εδώ. Και περάστε και πάλι και μέσα από το πλεκτό. Βγάλτε τη βελόνα μία βελονιά πιο αριστερά. Και αυτό το τελευταίο βήμα θα το επαναλάβετε σε όλη την περίμετρο της φόδρας.
Στο τέλος ασφαλίστε την κλωστή και κόψτε το περίσευμα. Η φόδρα μας είναι στη θέση της, απλή και ωραία. Για να ολοκληρώσετε την όμορφη τσαντούλα σας, κλείστε το καπάκι. Γυρίστε τη στο πλάι και εντοπίστε τα τρία πλαϊνά ποδαράκια. 1, 2, 3. Στη συνέχεια περάστε το βελονάκι στο πρώτο και το τρίτο ποδαράκι, το μικρό σας βελονάκι, το τριάρι. Αφαιρέστε το. Πάρτε έναν ανοιγόμενο κρίκο και περάστε τον από τα δύο ποδαράκια, από το σώμα τους, από το πόστο τους, όχι ψηλά. Κάντε το ίδιο και από την άλλη πλευρά της τσάντας. Και η τελευταία πινελιά είναι το λουρί. Απλά πιέστε το κλειψάκι για να ανοίξει, περάστε το μέσα από τον κρίκο και κάντε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λατρεμένα τα υλικά της τσάντας, βάση, καπάκι, λουρί, νήματα, θεϊκά. Και είναι έτοιμοι! Αγαπημένοι μου θεατές, σας ευχαριστώ που μείνατε στο τέλος. Αν το βίντεο σας άρεσε, κάντε like, γράψτε σχόλιο και μοιραστείτε το. Αν είστε νέοι στο κανάλι, εγγραφείτε και πατήστε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Επισκεφτείτε το παραλίγο.com για αναλυτικές οδηγίες αυτές τις τσάντες και πολλά άλλα, ώστε την άλλη φορά να είστε και να περνάτε καλά. Μουα!